Γεια σας από την Κο, το νησί του Ιπποκράτη. Εδώ που οι μόνιμοι κάτοικοι είναι σε καθεστώς ομοιρίας, καθώς μόνο ένα ασθενοφόρο καλείται να εξυπηρετήσει 50.000 ανθρώπους. Αν δεν έχεις πολιτικό βίσμα και αν δεν έχεις τηλέφωνα και δημόσιες σχέσεις, πεθαίνεις. Παραλίγο να χάσει τη ζωή του ένα 17χρονο παιδί. Ο μικρός Αντώνης Ταξιάρχης Ματθαίος, ο οποίος ανήμερα πρωτοχρονιάς, ερχόμενος προς την περιοχή εδώ, για να συναντήσει τους φίλους του προκειμένου να διασκεδάσει και προκειμένου να αποφύγει ένα αυτοκίνητο που ερχόταν με ηλικιώδη ταχύτητα πάνω του, έστριψε αριστερά το τιμόνι με αποτέλεσμα να πέσει σε αυτό το σημείο. Βλέπετε ακόματα και κλειδώματα τα οποία είναι καταστραμμένα από την πρώτη του μήνα, από την 1η-1η 2017. Το αγόρι αυτό μαζί με το φίλο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, στην ΚΟ, εδώ. Και οι γιατροί εκεί κράτησαν το παιδί στην παθολογική κλινική τη στιγμή που είχε συντριπτικά κατάγματα στην περιοχή του θώρακα. Με αποτέλεσμα να επηρεαστεί ο νοτιός μυελός και σήμερα να αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά προβλήματα. Το παιδί εδώ στο νοσοκομείο βρισκόταν με τεράστια καθυστέρηση. Εδώ λοιπόν οι γιατροί εκτίμησαν λάθος την κατάσταση του παιδιού, με αποτέλεσμα το παιδί μα βλέπει και αυτή τη στιγμή που μιλάμε να έχει τεράστια κινητικά προβλήματα που παλεύουμε να λύσουμε. Yeah.